Η Ελλάδα μετρά 2 νεκρούς από λεπτοσπήρωση εξαιτίας της κακοκαιρίας Ντάνιελ που έπληξε το φθινόπωρο του 2023 τη Θεσσαλία. Η λεπτοσπήρα, το βακτήριο που προκαλεί τη λεπτοσπήρωση, ευδοκιμεί σε υγρό περιβάλλον και επιβιώνει για αρκετές ημέρες μέσα σε υδάτινες συλλογές σύμφωνα με τους επιστήμονες. Γι' αυτό το λόγο η λεπτοσπήρωση, όπως λένε, αναμένεται να εμφανίζεται συχνότερα τα επόμενα χρόνια, καθώς οι καταιγίδες και οι πλημμύρες προβλέπεται να επιδεινωθούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα επλήγει στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2023 από τον μεσογειακό κυκλώνα Ντάνιελ και λίγες εβδομάδες αργότερα από την καταιγίδα Ελίας. Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις πλημμύρισαν εκτεταμένες περιοχές στη Θεσσαλία. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι επηρεάστηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες ευνοούν την εμφάνιση κρουσμάτων λεπτοσπήρωσης, καθώς τα βακτήρια αναδιανέμονται από την αναταραχή που προκαλεί η περίσσια αρωμητικού νερού και έτσι αυξάνεται η έκθεση του πληθυσμού. Στην πληγήσα περιοχή δημιουργήθηκε άμεσα ένα δίκτυο αυξημένης επιτήρησης των κρουσμάτων λεπτοσπήρωσης από πλευράς του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ΕΟΔΗ σε συνεργασία με τις κατατόπους αρχές. Μεταξύ πάντως 5 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου του 2023, 296 από τους ασθενείς που επισκέφθηκαν τα νοσοκομεία της περιφέρειας Θεσσαλίας εκτιμήθηκαν με κλινική υποψία λεπτοσπήρωσης και οι 45 από αυτούς επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά. 2 ασθενείς πάντως κατέληξαν. Η έκθεση σε πλημμυρισμένο περιβάλλον τεκμηριώθηκε για 36 ασθενείς. Η λεπτοσπήρωση, πάντως, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των επιστημόνων, μετά από πλημμύρες μπορεί να αποτελέσει σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Λένε ότι η ενισχυμένη εργαστηριακή διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένων των μοριακών δοκιμών σε δείγματα ούρων, είναι υψής της σημασίας για την άμεση διάγνωση και θεραπεία των περιπτώσεων λεπτοσπήρωσης σε πλημμυρόπληκτες περιοχές.